δύσκολο. Να δίνει τώρα τη διαδικασία η οποία γίνεται για να δοθεί ένα επιμονή. Λίγες πληροφορίες στο κειμονό μεταφράζεται ως κειμονό, δηλαδή πράγμα που φοράς. Στην Ιαπωνία η ιδέα είναι ότι είναι το ρού, η λέξη είναι το ρού. Αυτό ξεκίνησε το όνομα ως κάτι αρκετά απλό, ως απλώς κομμάτια ύφασμα τα οποία βγαίνουν πάνω στα λάθη που διαμαρτυρήσε και εξελίχθηκε με τα χρόνια σε κάτι περίπτωμα και ιδιαίτερο. Παρατηρείται για παράδειγμα μία από τις ιδιαιτερότητες και μία από τις μορφές οι οποίες πήρε αρκετά παλιά και τώρα έχει μορφωθεί ως κύριο γνώρισμά του, είναι τα μακριά μανίκια, τα οποία στην αρχαιότητα δεν υπήρχε δυνατότητα να τα φτιαχτούν και με τα χρόνια όταν εξελίχθηκαν μπορέσαμε να μπαίνουμε τόσο μεγαλύτερα κορμά και έφασμα το ένα με το άλλο. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κειμενό, τα οποία εξαρτάται από το ποιος θα φοράει, πότε θα φοράει, ακόμη και γιατί θα φοράει. Για παράδειγμα, άμα είναι κάποιο είδος πέμπτος ή άμα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τελετή στην οποία θα παρασταθεί. Συνήθως το κειμενό είναι τόσο περίπτωμα που όπως βλέπετε δεν μπορεί να αντιθεί κάποιος μόνος. Συνήθως χρειάζεται τη βοήθεια ανθρώπων που θα δημιουργήσουν. Τώρα μπορούμε να ακολουθούμε την κυρία Σιζούκη, η οποία έχει βάλει το πάνω μέρος, που δεν είναι το τελικό μέρος το οποίο θα εμφανιστεί στο κειμενό, και προκειμένου να δέσει τις κατάλληλες τυχές, ώστε να μην φεύγει από τη θέση, έχει μερικά κομμάτια ύφασμα τα οποία θα δεθούν προκειμένου να κρατηθεί το πάνω μέρος του κειμενού στη θέση του.